ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο πρωθυπουργό τη Ελλάδο, ο Τούρκο πρόεδρο και ο Αλβανό ηγέτη. Φιλοξενούμε απόψε στι τομέ τον πολιτικό αναλυτή, Δ. Γιάννο Χαραλαμπίδη. Γιάννο, καλησπέρα, καλώ ήλθε. Καλησπέρα. Έγινε αυτή η συνάντηση και αυτή η συνάντηση είναι μετά από μια σειρά άλλων διαδοχικών γεγονότων Δηλαδή μετά την α, γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το δείπνο στη νέα Υόρκη με τον κατοχικό ηγέτη και τώρα ε, η συνάντηση με τον Νταγί Περντογαν παρουσία Ελλάδο ε, και η Αλβανία που δεν, αυτή δεν την περίοδο, αντιληφθήκαμε ναι, αυτή την περίοδο ε, τη την παρουσία της εκεί. Να διδάσκω στο πανεπιστήμιο Προπαγάνδα. Μπορείτε να δούμε τη φωτογραφία παρακαλώ τη διπλωματία του καφέ. Πάμε να δούμε τη Ωραία. φωτογραφία. Ε, τι μπορεί να βλέπει ένα πολίτη σε αυτή τη φωτογραφία. Βλέπει, παρακαλώ, τη φωτογραφία που είναι όλοι μαζί, δηλαδή και ο Εντιράμα, και ο Έλληνας Πρωθυπουργό και ο Κύπριος Πρόεδρος. Είναι μια... δεν είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός το πλάνο. Είναι μια, Εν πάση περιπτώσει, είναι μια χαρούμενη παρέα. Ποια είναι η χαρούμενη παρέα. Η χαρούμενη παρέα είναι ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Ισβολέας, ο κύριος Ράμα. Να λοιπόν, η φωτογραφία. Μάλιστα. Ε... μάλιστα. ο Κύπριος πρόεδρο, Πρόεδρος, ο κύριος Ράμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργό, η Μεταφράστρια, ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ισβολέας. Αυτή η εικόνα, αν τη δει κάποιο, θα διαπιστώσει ότι όλα είναι μια χαρά. Και πολύ ορθά έχει πει ο Πρόεδρος ότι πρέπει να συζητούμε, διότι αν δεν συζητούμε θα βρούμε λύση. Πίσω όμως από αυτή τη φωτογραφία τι κρύβεται πίσω αυτή, από αυτή τη φωτογραφία κρύβεται η τουρκική πολιτική η οποία όπως ακούσαμε ισχυρίζεται ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο επανένωση ο Ερτογάν όπως έχετε μεταδώσει προσπαθεί να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και δεν υποχωρεί ούτε η όντα ο κύριος Ράμα πριν από λίγε μέρε, δεν ξέρω αν υπάρχει δήλωση στη Θεσσαλονίκη, ναι. είχε πει ότι. Αν την έχουμε να μα ενημερώσει πεθάνει, ο Έχει μας, πεθάνει. Η έννοια. την της... έχουμε θέση να την βεβαίως, παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε αλληφιές. τι είπε ο κύριο Έντι Ράμα. Μάλιστα. Ο κύριο Ράμα δηλαδή δεν αποδέχεται την ελληνική μειονότητα. Άρα έχουμε μια παρέα, η φωτογραφία, μια χαρούμενη παρέα, από την οποία ποιοι αθωώνονται επικοινωνιακά. Αθωώνονται οι κακοί τη παρέα. Και ποιοι είναι την κακοί τη παρέα. Ο κύριο Ράμα και ο κύριο Έρτογαν. Εάν αυτή τη φωτογραφία τη δει ένα τρίτο, θα πει εντάξει, δεν συμβαίνει τίποτα. Εάν τη δει μια βιαστήσα Ελληνίδα τη Κύπρου, τι θα πει. Ότι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία συνομιλεί με τον βιαστή τη. Εάν τη δει ένα βόρειο υπηρώτη, θα πει ότι συναγελάζεται ο κύριο Μητσουδάκη με έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν υπάρχουν Έλληνε παρότι υπάρχουν διεθνεί συμβάσει. Ερώτηση τώρα. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τι έχει πει στον Τούρκο Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών, ο ίδιο λέει ότι του είπε να επιστρέψουν στο κράσμα Μοντανά. Ερώτηση. Γιατί έφυγε ο κύριο Χριστοδουλίδη πριν 7 χρόνια από το κράσμα Μοντανά για να θέλει τώρα να επιστρέψει στο κράσμα Μοντανά. Στο κράσμα Μοντανά, ξέρετε τι είχε γίνει. Η Τούρκη ήταν η τελευταία φορά που έδωσαν στον κύριο Χριστοδουλίδη, στον κύριο Αναστασιάδη και στην πολιτική ηγεσία το φίλο οικεί τη διχοτόμηση που ονομαζόταν Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με δύο συνιστόντα κράτη και πολιτική ισότητα. Άρα, ο κύριο Χρυστοδουλίδη τι ζητά αυτή τη στιγμή, μέσα από αυτή την εύχαρη φωτογραφία, Ζητά από την Τουρκία να επιστρέψει πίσω το φίλο Ουκή τη διχοτόμηση. Και τι απαντάει η Τουρκία, Δεν σα επιστρέφω το φίλο Ουκή. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, έπρεπε να το αρπάξετε στο κράζ Μοντανά. Και αν πάμε σε κράζ Μοντανά, τώρα η θέα του βιασμού, η νομιμοποίηση του βιασμού του 1974, θα νομιμοποιηθεί στη θέα όλων όπω αυτή η φωτογραφία. Διότι αν η λύση είναι αυτή η οποία από μαγειρεύεται. Από την άλλη, να μην συναντήσει τον Ερντογάν. Βεβαίω να το συναντήσει. Αλλά τι να πει στον κύριο Ερντογάν, έχετε απολύτω δίκιο. Δεν άκουσα να πει στο, ο, ο, πρόεδρος πρόεδρο τη Δημοκράτε. 15 χρόνια μετέβαινα στην Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, και σε συνεδρία δεν έλεγα θέλω επιστροφή στο κράσμο Κι εγώ και άλλοι. Λέγαμε πρέπει να φύγει ο στρατό σα από την Κύπρο, πρέπει να αποκατασταθεί η παραβιαστή σαν νόμο τάξη από την Τουρκία πρέπει να μείνει ζωντανέο το ενιαίο κράτο τη Κυπριακή Δημοκρατία και πρέπει να σωματωθούν οι Τουρκοκύπροι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι η λύση. Η άλλη δεν είναι η λύση. Άρα, όταν συναντιέμαι πάντως, με κάποιον. Πάντω, μέσα από τι δηλώσει του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Ναι. Ε, βγαίνουν δύο σημεία. Το ένα ότι επανέλαβε στον Τούρκο Πρόεδρο ότι εμείς θα συζητήσουμε μόνο στη συμφωνημένη βασιλίσεις και το δεύτερο, ότι τα ευ ευρωτουρκικά περνούν και μέσα από την επίλυση του Κυπριακού. Έχετε ακούσει τις δύο συνεντεύξεις, και αυτό είναι προπαγάνδα. Λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, έχει κλείσει σελίδα της επανένωσης. Και λέει την ίδια στιγμή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Οι διαδικασίες των Ελλάδων-Τουρκικών έχουν βοηθήσει και έχουν δημιουργήσει καλό κλίμα στο Κυπριακό. Ερώτηση. Ποιο είναι το καλό κλίμα στο Κυπριακό. Το καλό κλίμα στο Κυπριακό είναι αυτό που λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ότι έχει κλείσει η σελίδα της επανένωση. Θέλετε να το... Θέλετε βάρτε το να το ξαναδούμε για να μην λέμε. Δεύτερο. Όταν λέει ο πρόεδρος συμφωνημένη λύση του κράς Μοντανάτη τα υπόλοιπα τι εννοεί. Εννοεί ακριβώς ότι δεν θα έχουμε δικαιώμα ψήφο στο Βορρά. Έτσι. Ναι. Ότι θα υπάρχει το κατάλοιπο τη εξουσία στα δύο συνιστόντα κράτη, δηλαδή θα έχουν πρωτογενή εξουσία, δηλαδή χωρί την κυριαρχία. Εάν αυτά δεν είναι αλήθεια, παρακαλώ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να δώσει τι συγκλήσει στη δημοσιότητα. Άρα, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ζητά από τον κύριο Ερντογάν διχοτόμηση με φίλο Υγκή. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χάρα